Μου εδώ στην τηλεόραση Μετεμπορική, στην Νικολέα την Πετανίδου, καθότι είχαμε ένα δημοσίευμα σήμερα της Χουριέτ, το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία, Νικολέτα. Μία προκλητική απάντηση στα λεγόμενα του Υπουργού Εξωτερικού Γιώργου Γεραπετρίτη έδωσαν ανώτατες διπλωματικές πηγές. Το συνηθίζουν αυτό μέσω εφημερίδων και τα λοιπά να περνάνε θέσεις και απόψεις. Το κάνουν χρόνια στην Τουρκία αυτό. Ακριβώς, Φίλιππε, θέλοντας έτσι να απαντήσουν σε όσα είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης προημερών, δηλαδή στο ότι το μείζον θέμα της Ελλάδας είναι, σε σχέση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ κεφαλοκρηβίδας και αν αυτό δεν λυθεί, τότε κανένα άλλο πρόβλημα δεν θα έχει λυθεί. Να πούμε ότι οι ανώτατες διπλωματικές πηγές της Τουρκίας σήμερα έκαναν λόγο για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, ότι η Άγκυρα επιθυμεί μία μόνιμη συνολική και δίκαιη λύση σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο για διαφορές όπως χωρικά ύδατα και εύρος εναέριου χώρου σε γεωγραφικούς σχηματισμούς που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους, η στρατιωτικοποίηση των νησιών με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και η διαχείριση του FIR. Τα βάλαν όλα και γκρίζες ζώνες και αποστρατιοποίηση και κυριαρχία, τα βάζουν όλα. Τα έβαλαν όλα, ενώ προσθέτουν ότι αν δεν μπορεί να επιτευχθεί λύση ως αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων, η Άγκυρα έχει βάλει στην ατζέντα της να μεταφέρει όλα αυτά τα θέματα ως πακέτο στη διεθνή δικαιοδοσία. Δηλαδή, Φίλιππε, κυρίες και κύριοι, στη Χάγη. Κάτι όμως που σημαίνει... Βέβαια, όπου να είναι όλα αυτά μέσα όμως για να πάνε στη Χάγη οι Τούρκοι. Αυτό λένε. Να τονίσουμε όμως ότι για να πάνε στη Χάγη, αυτό που απαιτείται είναι υπογραφή ενός συνυποσχετικού και των δύο μερών Ελλάδας. Που να έχουν συμφωνήσει τα δύο μέρη την ατζέντα, τα θέματα. Που η Αθήνα δεν θα πράξει, δεν θα το υπογράψει. Όμως θέτει και θέματα μειονότητας. Ναι, μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Και την επανέναρξη της λειτουργίας της θεολογικής σχολής της Χάλκης, όπου εκεί εκ μέρους της Τουρκίας χαρακτηρίζεται ως κίνηση καλής θέλησης. Και η Άγκυρα αναφέρει ότι δεδομένου ότι δεν έχει ζητηθεί κάτι ως αντάλλαγμα από την πλευρά της Αθήνας, τότε μένει στο τραπέζι κατά πάγιο τρόπο αυτό που ζητά, δηλαδή τη δυνατότητα μουσουλμανικής κοινότητας να αναδεικνύει τους δικούς της θρησκευτικούς ηγέτες, αλλά και το ελληνικό κράτος να μείνει απ' έξω από σχολικά προγράμματα και εγχειρίδια. Όμως, να πούμε και εδώ ότι η πάγια θέση της Αθήνας είναι πως θέματα που αφορούν μειονότητες είναι θέματα εσωτερικά του κράτους και ότι η επανέναρξη της θεολογικής σχολής αποτελεί ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής λατρείας. Και να επαναλάβουμε φυσικά ότι δεν είναι εθνική μειονότητα, είναι θρησκευτική μειονότητα. Ακριβώς. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Νικολέτα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πτέραρχο εν αποστρατεία,